Συνελήφθη στον uh, Πυριανό νωρίτερα ο 27χρονο που φέρεται να πέταξε τσαντάκι με χειροβομβίδε στο κερατσίνη μετά από καταδίωξη uh, το πρωί του Σαββάτου. Ο Παναγιώτη Πυρόπουλο είναι μαζί μα. Τι έγινε, Παναγιώτη. Ναι, είναι ο 27χρονο uh, πρωταγωνιστή τη uh, καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί του περασμένου mm -hmm. uh, Σαββάτου. Βλέπουμε και στι εικόνε του βίντεο. Είναι η, η μοτοσχέδα που προπορεύεται. Είναι ο συνεπιβάτη που έχει και μία τσάντα uh, πλάτη. Είναι με το λευκό uh, μπλουζάκι. Ο οδηγό αναζητείται ακόμα. Uh, σήμερα εκδόθηκε το ένταλ από ό,τι φαίνεται ενημερώθηκε γι' αυτό και παρουσία του δικηγόρου του παραδόθηκε στου αξιωματικού τη ασφάλεια, mm -hmm. τη ασφάλεια Πειραιά. κατά τη διάρκεια τη καταδίωξη είχε πετάξει το σακίδιο που περιείχε τι τέσσερι χειροβοήτε, ένα περίστροφο, ακόμα και ένα πτυσσόμενο κλοπ, αλλά είχε πέσει και η αστυνομική του ε, ταυτότητα. Ο 27χρονο, από ό,τι φαίνεται, ε, φαίνεται να υποστηρίζει μάλλον ότι είχε αγοράσει τι χειροβοβίδε προ 400 ευρώ στο κέντρο τη Αθήνα μάλιστα για την προσωπική του ασφάλεια όπως το φαίνεται να υποστηρίζει. Ενώ το περίστροφο φαίνεται να το είχε από παλιά όπως ο ίδιος ε, ισχυρίζεται. Mm. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει και απεριστατικό ενδοκογενειακής ευβείας, μάλιστα σε βάρος γενικό του α, προσώπου και συγκεκριμένα της 80χρονης γιαγιάς του, αλλά και για πρόκληση α, σωματικών βλαβών. Η αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής από ό,τι φαίνεται α, γνωρίζουν ποιος ήταν Φαίνεται ότι είναι μεταφορέα ε, του οπλισμού για λογαριασμό ανθρώπων τη νύχτα, χωρί να ξέρουν ακόμα τουλάχιστον προ το παρόν για πού ε, προοριζόταν. Πάντω η χειροβομβίδη δεν είναι το πρώτο μέσο που σκέφτεσαι για να προστατεύσει τον εαυτό σου. Ε, τώρα πάμε στην άλλη είδηση, αυτή τη εξάρθρωση δηλαδή ενό κυκλώματο που διαγινούσε σκληρά ναρκωτικά, ροζ σκόνη. Ακριβώ. 875 γραμμάρια ροζ κοκαίνη με το λογότυπο α, του ροζ πάνθυρα, όπω βλέπουμε. Περισσότερα από 3 κιλά λευκή κοκαίνη με το σήμα α, του Αλκαπόδινε που είδαμε νωρίτερα. <Τι> με αυτά τα αυτοκόλλητα ήταν κοσμημένε, θα σου λέγαμε, συσκευασίε ναρκωτικών που διακινούσαν τρει διακινητέ από την Ελλάδα και την Αλβανία, τη δράση των οποίων διέκοψαν τα στελέχη τη υποδιεύθυνση δίωξη ναρκωτικών. Η αποκαλούμενη ροζ κόνη, ονόματι ε, όπω την αναφέρουν σία, ΣΥΑ, είναι βαμμένη με χρώμα ζαχροπλαστική, είναι ένα μείγμα διαφορετικών συνθωσιών, πολιτελή κοκαίνη, προσχύ, προσχύ, 120 ευρώ μάλιστα. το γραμμάριο σε αντίθεση με τη λευκή που είναι τουλάχιστον την ε, μισή τιμή. Έχει συλληφθεί ένας 30χρονος άνδρας και αναζητεί ένας 23χρονος από την Αλβανία ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και τα έξω με περιοριστικούς όρους. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.